Again, βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης θα είναι στην ακρίβειά του. Δεν θα πληρώνεται από πουθενά και δεν θα υπάρχει κανένας παράγοντας να τον πληρώσει, όπως είδαμε με τη βουλευτή Καΐλη, η οποία πληρώθηκε για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Δεν είναι το μόνο παρατράγουδο. Είναι πάρα πολλά τέτοια θέματα. Άρα, ουσιαστικά, η Ευρωβουλή ουσιαστικά είναι μια πανδεσία να εισπράξουν χρήματα από οποιαδήποτε οργάνωση ή ακριβώς ζητηθεί. Η Ελλήνων Συνέλευση με τους Ευρωβουλευτές τους θα είναι στην ακρίβεια. Είναι ακριβώς για το όφελος του Έλληνα πολίτη και για τη χώρα μας. Εγγυάμε ότι οι άνθρωποι που θα περάσουν τις Ελλήνων Συνέλευσης θα είναι στην ακρίβεια. Και όποιος οτιδήποτε ξεφύγει από το στόχο και το σκοπό του, αμέσως θα φύγει από τη θέση του. Ήδη έχει καθοριστεί στην Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος, οι βουλευτές μας θα είναι στο ακέραιο. Οποιοδήποτε ξεφύγει χιλιοστό από την πορεία του, θα φεύγει από τη θέση του και θα αντικατασταθεί. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ο εθνικός πολιτικός φορέας για το όφελος του πολίτη, για την αλήθεια του δικαίου, όπου όλα και τα πάντα θα πάνε στην ακρίβεια. Κάθε ψεύδος, κάθε παράφραση, κάθε παραχαράξη, κάθε γελιότητα θα καεί, θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει. Το μεγαλείο της ελληνικότητας και όλο το συμφερόντο μας θα είναι το πρώτο μέλημά μας και όλα τα πνευματικά δικαιώματά μας θα τα πάρουμε πίσω όπου και αυτά αν είναι. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει στιγμή στην ελληνικότητα, στον Έλληνα άνθρωπο, στον Έλληνα πολίτη. Τόσο στη φυσιολογία του, όσο και στο περιβάλλον. Δυναμικός.